Όταν τέλειωσε ο Τροϊκός πόλεμος, ο θριαμβευτής Οδυσσέας έβαλε πλώρη για να επιστρέψει με τους άντρες του στην πατρίδα. Όμως δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση όταν ο άνεμος έκανε τα πλοία του να αλλάξουν πορεία και να φτάσουν σε ένα παράξενο νησί. Ο Οδυσσέας, που ποτέ δεν τον φόβιζε το άγνωστο, πήρε μερικούς άντρες για να εξερευνήσει το νησί. Έψαξαν για τροφή και προμήθειες για το μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Έφτασαν μπροστά σε μία πελώρια σπηλιά. Ας δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Η σπηλιά ήταν γεμάτη τροφή. Άρχισε να τρώνε, όμως λίγο μετά η γη άρχισε να τρέμει και ένα κοπάδι πρόβατα μπήκε στη σπηλιά. Πίσω τους ερχόταν ένα περιόριο πλάσμα με ένα μάτι, ο Κύκλοπας. Έκλεισε τη μόνη είσοδο με ένα πελώριο βράχο και μετά διέκρινε τον Οδυσσέα και τους άντρες του. Ποιοι είστε εσείς? Είμαστε Έλληνες στρατιώτες και γυρίζουμε νικητές από τον πόλεμο στην Τροία. Ο άνεμος έκανε τα πλοία μας να αλλάξουν πορεία. Χρειαζόμαστε τροφή και προμήθειες. Μόλις πάμε, θα σου αφηγηθώ την ιστορία της απίστευτης νίκης μας. Εκείνη την εποχή ήταν συνήθεια να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες ένα καλό γεύμα. Σε αντάλλαγμα, ο επισκέπτης διασκέδαζε τον οικοδεσπότη, αφηγούμενος με ωραία ιστορία. Όμως ο Κύκλοπας δεν λουμάριαζε ιδιαίτερα τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Εγώ να ταΐσω εσάς, δεν νομίζω. Καλύτερα να σας φάω εγώ. Ποιος έχει σειρά? Οι θαλασσοπόροι ήταν συνηθισμένοι στο να φτάνουν αναπάντεχα σε παράξενα μέρη και έτσι ο Οδυσσέας πάντοτε είχε μαζί του μία μικρή κανάτα κρασί για να την προσφέρει σε ξένους τον οποίο χρειαζόταν τη βοήθεια. Περίμενε! Δοκίμασε λίγο από αυτό το κρασί. Πολύ ωραίο! Θαυμάσιο! Και ποιος είσαι εσύ τέλος πάντων? Ο αρχηγός μας είναι γνωστός παντού με το όνομά μου είναι Κανένας. Α, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κανένα. Είναι θαυμάσιο κρασί. Και για να σου δείξω την εκτίμησή μου, εσένα θα σε φάω τελευταίο. Έγινε ο ξύπνος μέχρι τότε. Το κρασί έκανε τον Κύκλοπα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει σε βαθύ ύπνο. Είναι τέζα. Ας το σκοτώσουμε τώρα που μπορούμε. Για σκέψου λίγο, δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε αυτόν τον πελώριο βράχο. Θα μείνουμε για πάντα παγιδευμένοι εδώ μέσα. Όχι, έχω ένα καλύτερο σχέδιο. Ακούστε. Το επόμενο πρωινό, μόλις ξύπνησε ο Κύκλοπας, ο Οδυσσέας έκανε αυτό που είχε σχεδιάσει. Βοήθεια! Βοήθεια! Τυφλώθηκα! Δεν βλέπω! Τυφλώθηκα! Οι κραυγές του Κύκλοπα έκαναν τους γείτονές του να έρθουν γρήγορα. Έξω από τη σπηλιά άρχισε να ρωτούν τι συμβαίνει. Με τύφλωσαν, δεν βλέπω. Ποιος σε τύφλωσε? Ο Κύκλοπας θυμήθηκε το όνομα που του είχε πει ο Οδυσσέας. Ο κανένας με τύφλωσε. Αφού λοιπόν κανένας με τον τύφλωσε, δεν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ξέρω ότι κάπου εδώ μέσα είναι. Δεν θα βγείτε ζωντανή από αυτή τη σπηλιά. Και τώρα τι κάνουμε? Σχ, θα σας δείξω. Να, τώρα κάντε όλοι το ίδιο. Ο Οδυσσέας σκέφτηκε ότι ο γίγαντας θα έπρεπε να βγάζει κάθε μέρα τα προβατά του για να φωσκίσουν. Αυτή ήταν η μόνη ελπίδα που είχε ο Οδυσσέας για να δραπετεύσει. Μπορεί να μην σε βλέπω, Κανένα, όμως μπορώ ακόμη να καταλάβω τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε ένα πρόβατο. Ελάτε εδώ, πρόβατο. Ένα πρόβατο, δύο πρόβατα, τρία πρόβατα.
Το σχέδιο του Οδυσσέα πέτυχε. Οι άντρες έφυγαν τρέχοντας για να μπουν στο πλοίο. Όμως ο θριαμβευτής Οδυσσέας δεν μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Έπρεπε να του αναγνωριστεί η έξυπνη νίκη του. Κύκλοπα! Μπορεί να είσαι φοβερός και τρομερός, όμως όταν οι φίλοι σου σε ρωτήσουν ποιος την έφερε, μην πεις ο κανένας, να πεις ο μεγάλος Οδυσσέας. Ήταν ανάγκη να το πεις τώρα αυτό. Ο Οδυσσέας δεν ήξερε ότι ο Κύκλοπας είχε ένα πανίσχυρο πατέρα που δεν ήταν άλλος από τον μεγάλο θεό Ποσειδώνα, άρχοντα των θαλασσών. Και όπως μπορούσε να σας πει οποιοσδήποτε ταξίδευε στη θάλασσα, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να προκαλέσει την οργή του Ποσειδώνα όταν έκανες μακρινά ταξίδια.